Σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέρα, διότι βραβεύουμε τα στελέχη του γραφείου του Μιχάλη του Αδαμάκη. Ο Μιχάλης του Αδαμάκη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το χαρακτηρίζει το πάθος, το πείσμα, η δύναμη και πραγματικά δημιουργεί. Δημιουργεί καριέρες ανθρώπων, συνεργατών, έχει δημιουργήσει γραφεία ασφαλιστικά. Και τώρα συνεχίζει και το 2019 με μια μεγάλη επιτυχία. Έφτασε στη δεκάδα της κατατάξεως των γραφείων της Εθνικής Ασφαλιστικής, της πρώτης ασφαλιστικής, και συνεχίζει για το 20 με πολύ ψηλούς στόχους, με ψηλή παραγωγικότητα, αλλά κυρίως με ποιότητα. Αυτό που το χαρακτηρίζει λοιπόν είναι η ποιότητα, το πάθος και η δύναμη. Του εύχομαι καλή επιτυχία στα όνειρά του και πολύ δυνατά να προχωρήσει και το 20. Είναι πολύ σημαντικό ότι πήρα βραβείο διατηρησιμότητας, γιατί αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες μου εκτιμούν τη δουλειά μου, είναι πιστοί σε μένα και όλα αυτά τα 13 χρόνια δουλειάς έχουν αναγνώριση. Η στόχη είναι να διατηρήσω την παραγωγή, επειδή περιμένω και ένα μωρό, οι ρυθμοί θα πέσουν λίγο, αλλά ελπίζουμε να είναι στα ίδια όρια, αν μπορεί να γίνει αυτό. Ο Μιχάλης Αδαμάκης, πόσο βοηθάει στη δουλειά σας? Ο κύριος Μιχάλης πάντα μας βοηθάει πολύ, μας υποστηρίζει σε όλα, ακόμη και στην εταιρεία είναι αυτός που θα πάει και θα προσπαθήσει να λύσει όλα τα αιτήματα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικός για την πορεία που έχω διαγράψει στην Εθνική Ασφαλιστική και είναι δίπλα μου και τα 13 χρόνια είναι πάντα δίπλα μου. Δεν υπήρχε στιγμή που να μην είναι δίπλα. Αρχικά στο χώρο μπήκα γιατί ένας φίλος γνωστός μου, εν πάση περιπτώσει, ήταν στην οικογένεια της Εθνικής Ασφαλιστικής. Κάποτε του εξέφρασα μία φοβία λόγω του ότι τα ταμεία ήταν, εν πάση περιπτώσει, στην κατάσταση που δυστυχώς ή ευτυχώς συνεχίζουν και είναι και σήμερα. Του ζήτησα μία βοήθεια, μία λύση ώστε να μπορέσω να θωρακιστώ πάνω στο κομμάτι της υγείας. Και μέσα από τη διερεύνηση, μέσα από αυτά που με εξήγησε, μέσα από αυτά που έμαθα, ερωτεύτηκα το επάγγελμα, μου άρεσε, θεώρησα ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό και καλό είναι και ήθελα μάλλον να γίνω κομμάτι αυτής της διαδικασίας ώστε να μπορώ και εγώ με τη σειρά μου να το προσφέρω σε κάποιους άλλους που ενδεχομένως είχαν τις ίδιες φοβίες με μένα. Και έτσι δραστηριοποιούμε από τον Ιούνιο του 16 μέχρι και σήμερα στον κλάδο αυτό. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό το ότι μπήκα και ανήκω σήμερα σε αυτό το γραφείο. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για τον κύριο Μιχάλη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα ήταν δίπλα μου, με στήριξε, με ενέπνευσε και συνεχίζει να με στηρίζει μέχρι και τώρα. Ένα ευχαριστώ στο μάνατζέρ μου, το Μανώλη τον Γεωργιάδη, ο οποίος και αυτός πάντα είναι δίπλα μου. Και σίγουρα, για να μην αδικήσω κάποιον και τους λέω έναν ξεχωριστά, σε όλο το γραφείο, ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί το ότι βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι σήμερα το χρωστάω σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι μεγάλη μου τιμή που έχω αυτό το βραβείο. Κατά κύριο λόγο ανήκει στους πελάτες μου, οι οποίοι με ακολουθούν, με εμπιστεύονται. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τους αγαπώ πραγματικά, διότι αυτό που κάνουμε δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα. Βοηθάμε πολύ κόσμο, μπαίνουμε σε πάρα πολλές οικογένειες και είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και εμείς είμαστε εκεί για να τους απαλύνουμε λίγο το πόνο τους, διότι γνωρίζουμε ότι το οικονομικό μπορεί να ταράξει τη δομή μιας ολόκληρης οικογένειας. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνουμε και πραγματικά θεωρώ ότι είναι λειτουργήμα. Ωστόσο χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί κάτι τέτοιες στιγμές βλέπουμε ότι οι κόποι μας έχουν ανταπόδοση και εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ευχαριστώ σε όλους που βοήθησαν γι' αυτό και κυρίως όμως και την οικογένειά μου θέλω να το πω αυτό, διότι είναι από πίσω και με στηρίζει για να μπορώ εγώ να είμαι έξω στην αγορά και να είμαι και πιο ανταποδοτική και καλύτερη και να πω για το 2020 υγεία πραγματικά. Αν έχουμε την υγεία μας, έχουμε τα πάντα. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε. Έφτασα με πολύ κόπο, με πολύ προσπάθεια, μαζί και με τη διεύθυνση του γραφείου, με πολλή δουλειά. Με εμπιστεύτηκαν άνθρωποι, για τους οποίους είμαι δίπλα τους, πάνω στα συμφωνηθέντα να τηρούνται και να αποζημιώνονται. Και οι στόχοι μας για την επόμενη χρονιά και για τις επόμενες χρονιές είναι να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα και να πηγαίνουμε καλύτερα χρόνο με τον χρόνο. Ο Μιχάλης Αδαμάκης πώς βοήθησε σε αυτή την προσπάθεια? Πάρα πολύ. Είναι ο μαδάρχης μου. Τη χάνει να είναι και ο μαδάρχης μου πέρα από το διευθυντής του γραφείου. Είναι ο μεντορά μου, είναι ο ηγέτης μου, είναι το παράδειγμά μου. Στέκεται δίπλα μου, με βοηθάει. Χωρίς αυτόν δεν θα ήμουν σήμερα εδώ που βρίσκομαι. Όπως για 13 χρόνια τα αποτελέσματα έρχονται από συνεχή εργασία.
συνεχή επαφή με τους πελάτες, γιατί ο σκοπός μας ναι μεν τους ασφαλίζουμε, ναι μεν τους δίνουμε τους ενημερώνουμε και τις ανάγκες που έχουν, αλλά πρέπει να είμαστε και πάντα κοντά τους κάθε χρόνο για να βρίσκουμε και νέες δυνατότητες για νέες συνεργασίες. Έτσι με αυτόν τον τρόπο έρχονται και τα ανάλογα αποτελέσματα. Φέτος για το 2020 συνεχίζω όπως έχω δουλέψει και τα προηγούμενα χρόνια, να είμαι πάντα παρόν στους πελάτες μου και αυτό με βοηθάει να παίρνω και τις ανάλογες συστάσεις, γιατί το σημαντικό πλέον στις μέρες μας είναι να παίρνουμε και συστάσεις καλές από τους πελάτες, γιατί έτσι μεγαλώνουμε και το χαρτοφυλακιό μας. Ένα μήνυμα για όσους είναι ανασφάλιστους και ένα μήνυμα για όσους θέλουν να μπουν σε αυτό το χώρο. Η εποχή μας από εδώ και πέρα δείχνει ότι πλέον πρέπει ο κόσμος να στραφεί στην ιδιωτική ασφάλιση. Βοηθάει πλέον και το κράτος και προωθεί το κράτος σιγά σιγά να στρέψει τον κόσμο στην ιδιωτική ασφάλιση, γιατί είναι μονόδρομος για να μπορεί να εξασφαλίσει τις διάφορες ανάγκες που μπορεί να είναι είτε για την υγεία του, είτε για την περιουσία του, είτε για οποιοδήποτε άλλη ανάγκη. Άρα είναι ένας μονόδρομος που πλέον ο κόσμος πρέπει να κάτσει να ακούσει ένα σύμβουλο να τον ενημερώσει. Είναι μια δουλειά που, όπως είπα και προηγουμένως, αυτό το επάγγελμα μπορεί να μας εξασφαλίσει το μέλλον, να μπορούμε να ζούμε τις οικογένειές μας όμορφα και ευχάριστα σε οτιδήποτε προκλήσεις μπορεί να προκύψουν. Και το λέω εγώ γιατί για 6 μήνες αυτή την περίοδο δεν μπορούσα να εργαστώ λόγω ενός προβλήματος υγείας, αλλά αυτό το επάγγελμα με βοήθησε να μπορώ να στηρίξω και την οικογένειά μου και τους φίλους μου σε οικονομικό επίπεδο. Καταρχήν, η χρονιά που πέρασε ήταν μια εξαιρετική χρονιά. Έγινε μια προσπάθεια από όλα τα παιδιά. Ακολουθήσαμε πραγματικά τη χάραξη της πορείας και το κάλεσμα που έκανε ο Μιχάλης Αδαμάκης. Πραγματικά τα παιδιά ήταν εντυπωσιακή η ανταπόκρισή τους, γι' αυτό και πετύχαμε αυτούς τους μεγάλους στόχους και κάναμε αυτά τα μεγάλα αποτελέσματα. Τώρα, μέσα στο 2020. Πρωταρχικός στόχος των manager, γιατί έχουμε διαφορετικό στόχο οι manager και διαφορετικοί ασφαλιστικοί σύμβουλοι, οι manager έχουμε να στελεχώσουμε το γραφείο, να προσθέσουμε ακόμα μια δυναμική με νέους ανθρώπους μέσα, που ο στόχος, θα το λέω ξεκάθαρα, είναι 20 άτομα να μπουν ακόμα μέσα, να μεταλαμπαδεύσουν την ιδέα αυτή. Τα παιδιά τα οποία είναι μέσα στη δική μου την ομάδα, θέλω να τους ευχαριστήσω και να πω ότι είναι στρατιώτες. Πραγματικά είναι οι άνθρωποι που στηρίζουν, έχουν πάρα πολλές γνώσεις και νομίζω ότι η επόμενη μέρα είναι η δικιά τους. Σε αυτό το γραφείο είναι σίγουρο ότι οι άνθρωποι που θα έρθουν θα τους αγκαλιάσουμε, θα γίνουν μέρος της δικιάς μας οικογένειας, γιατί λειτουργούμε σαν οικογένεια. Θα τους δώσουμε όλα τα εφόδια αυτά τα οποία πρέπει να έχουν και νομίζω ότι τα παιδιά αυτά θα είναι οι αυριανοί επαγγελματίες. Είναι το ετήσιο ραντεβού μας κάθε χρόνο απολογισμού και προγραμματισμού για την επόμενη χρονιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να βρισκόμαστε με τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, με τους ανθρώπους του γραφείου μας, να χαράσουμε λοιπόν την επόμενη μέρα και να βρισκόμαστε στο νέο μας ραντεβού για μεγάλες επιτυχίες. Αυτές οι βραβεύσεις σημαίνουν για τον καθένα από εμάς κάτι ξεχωριστό. Το σημαντικότερο είναι οι επιτυχίες των ανθρώπων που μας έχουν εμπιστευτεί και έχουν έρθει κοντά μας για να αλλάξουν τη ζωή τους και να την αλλάξουν για πάντα. Είναι ξεχωριστή στιγμή λοιπόν όταν βλέπω νέους ανθρώπους όπου φτιάχνουν και καταφέρνουν και πετυχαίνουν τα όνειρά τους και ταυτόχρονα βρίσκονται στην κορυφαία εταιρεία της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και χαράζουμε την επόμενη μέρα μας. Στόχος λοιπόν του γραφείου την επόμενη μέρα είναι να πάμε πολύ ψηλότερα, αλλά το σημαντικότερο όλων, κάτι το οποίο είναι το μεράκι μας, η ανησυχία μας και ο σκοπός μας, είναι να έρθουν 20 νέες συνεργασίες, νέοι άνθρωποι που θα έρθουν κοντά και θα μας πλαισιώσουν, έτσι ώστε να έχουμε την επόμενη μέρα μας ακόμη πιο δυνατή. 20 νέοι άνθρωποι όπου θα αγγίξουμε τις ζωές τους για πάντα με σκοπό και στόχο να τις αλλάξουμε. Σας ευχαριστώ για τη διαχρονική στήριξη. Είμαστε κοντά σας και θα είμαστε κοντά στην ασφάλιση και στην ιδιωτική ασφάλιση και θα υπηρετούμε το ρόλο μας πάντοτε με αυταπάρνηση και υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας.